Θες να σου μάθω γερμανικά. Ναι. Αυτό που ζωγραφίζεις τώρα είναι τρέπεν. Τρέπεν, okay. Οι σκάλες. Αλλά ποιος είπε ότι είναι σκάλες? Α, είναι τρέπε. Α, είναι τρέπε. Κάνε τρέπε είναι αυτό, φίλε. Τρέπε. Θα πρέπει να τρέπεσαι. Αυτός που περπάτησε εδώ τρέπεσαι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εδώ έχει και πινκ πινκ, ρε. Πινκ πινκ. Ρε, έχει πινκ πινκ. Ρε, μαλάκα. Τι σκατά είναι αυτό. Μαλάκα, τι έκανε το Άλαν. Ναι, με έχεις κουράσει πάρα πολύ. Μαλάκα, μικρός. Νίκο, μη με εκδικητής. Εντάξει, ξέρω ότι μη ζωγάζεις αυτό. Σταμάτα. Ρε, μαλάκα, τώρα ο Νίκος άρχισε γουρούνι έκανε. Κακοποιός. Άγριο γουρούνο είναι, ρε, μαλάκα. Έλα, ρε, απ' τα φρύβια. Ναι, ρε, αφού είναι άγριο, ρε. Μα είσαι τσακάλι, νόμιζα ότι με κοροϊδεύεις, αλλά όντως. Γιατί γράψες σκυλό, ρε, μαλάκα. Σκυλό, ρε. Σκυλό, πινκ πινκ. Κάτσε εδώ αδερφέ, μας παρεξηγήσουν λίγο, αλλά εντάξει. Δεν ζει τι. Μας παρεξήγησαν. Έλα, μάλλον. Ακούγες, σάβρα ρε μάλλον. Δεν ξέρω, δεν, πρώτη φορά δεν σου γράφησα. Σε χωριό μεγάλο σε ζυγαμούτα. Τι αυτό. Ψωμί. Α, οκ. Το βρήκε. Πώς το βρήκες. Δεν ξέρω. Μου μάλλον πάλι άνθρωπος το γράφησα. Μαλάκα, θα πω από το παιχνίδι. Πώς με νικάς, ας πούμε. Από κάνω ανθρώπους, ρε μαλάκα. Έχει κάνει στρατό ο άλλος. Και μου δίνει επαγγέλματα, ξέρω. Αυτός εδώ πέρα είναι άνεργος. Αυτός είναι ο πιο ενεργός, ρε μαλάκα. Βασίλη. Οικός. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Α, άντε, γεια ρε, πούστη. Άντε, σκάσε. Δεν θα ξαναμιλήσεις. Πώς το κάνει έτσι. Like. Μα σταμάτα, εντάξει, κατάλαβα, είναι ένα μωρό και τι είναι αυτό. Παπ. Μη κάνεις και εσύ ανθρώπους, ρε φίλε. Α, πάνα είναι, ρε μαλάκα. Πώς το βρήκες ότι είναι πάνα, λες κάτσε, παίζει να είναι πάνα. Όχι, απλά έβγαλε αλφα και βλέπω 4 γράμμα. Μαλάκα, θέλω να παίξω με, αλλά δεν βλέπω τον Νίκο, ρε. Δεν βγάζει ωραία, ρε. Επειδή δεν είναι μαζί μου. Απλά δεν είναι. Ζηλεύω, ρε φίλε, που δεν είναι μαζί μου τα βίντεο του. Are you sure about that? Μαλάκα, έφτιαξα κάρτα, θα μπορώ να αγοράσω κι εγώ τώρα πράγματα. Θα σου αγοράζω για εσένα. Εν τω μεταξύ μπορείς. Ναι, θα ήθελες. Θα ήθελα πάλι. Κάτι ο άνθρωπος. Καθρέφτης ρε μαλάκα, πού είναι ο καθρέφτης εδώ? Μαλάκα, ξεχάστηκα ρε. Μαλάκα, κέρδισα. Με την αξιοπρέπειά μου. Εγώ τα καταλαβαίνω και λεκτικά τα νύμ σου. Ναι, είσαι πολύ εξυπνός ρε. Γιατί είμαι πόντιος, α, πόντιος. Μαλάκα, όλοι μοιράνε ρώσικα ρε. Οι ράπερς. Μαλάκα, θυμάσαι κάποτε που ήταν κοροϊδία, θέμα κοροϊδίας να μιλάς ρώσικα και πλέον απλά όλοι το κάνουν? Όλοι! Μαλάκα, είναι η μεγαλύτερη μόδα. Εσύ είσαι σε φάση. Ναι, ωραίος, μπράτ, ωραίος. Ωραίος, μπράτ, ωραίος. Καλά, μαλάκα, το αστείο του Έλληνα είναι κάτι που κάνει τον άλλον να είναι κατώτερο. Π.χ. αυτό που ζωγραφίσεις τώρα είναι ένας μέσος Έλληνας. Μαλάκα, τι ταπίδι θα ρίξω τώρα, δεν κρατάνε. Αυτό δεν είναι κόλλατζ αποφύτηση καπέλο. Αποφύτηση από κόλλατζ όταν βγαίνει από τα μισά. Μισά να μου έλεγε, μαλάκα. Δηλαδή ήταν αυτό μου, ε! Είναι η μεγαλύτερη τάπα τη γη αυτό που κάνω. Α, αποφύτησα. Ρε μαλάκα! Τάπος από τέτοια! Ταφ. Ταφ γκάι. Τι είναι ρε! Ταφ γκάι. Island boy. Island boy. Τι λες ρε μαλάκα? Cause I'm an island boy. Island boy. Island boy. Ήθελα να σε βοηθήσω ρε φίλε μέσα από την καρδιά μου. Αλλά δεν μπορώ, δεν έχω χρώματα, περίμενε. Σούσι. Να το ρε μαλάκα. Μπράβο ρε Αλάνη, όποιος σκέφτεται σούσι τιμάει. Κινέζος. Κάβουρο, καβούρι. Κάβουρο, καβούρι. Αυτό. Πρώτα πήγα λακωνικά και μετά το πήγα αθηναϊκά. Του πάρτι όλα σε αλφα τελείωνα. Αι, λέμ, μπόι. Περίμενε. Το βρήκα. Έλα, ναι, είναι 12 και 1 το strike 3, Χριστό. Χριστό, 12 και 1 το strike 3. Ένα το strike. Έλα, λες εδώ σκυλί. Λοιπόν, και εδώ έχεις ένα τζάμι. Όχι, δεν έχεις τζάμι, εδώ έχεις ένα πάτωμα. Πάτωμα είναι, άσχετο που είναι μόνο. Δεν έχεις μόνο. Περνάς ένα κιλό, το βουτάς εδώ μέσα, εδώ έχει και νερό. Και καθαρίζεις.
Τι είναι αυτό? Είσαι ηλίθιος ρε μαλάκα. Αυτός είναι ο Λεωνίδας. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω. Κι άμα σε κάνω ρε βλάκα ένα τέτοιο, τι θα νομίζω ότι είναι? Τι είναι αυτό? Ποιο? Άμα το επιλέξω δεν έχω ιδέα τι να ζωγραφίζω πραγματικά πρώτη φορά. Επέλεξε ρε, επέλεξε. Μαλάκα, δεν ξέρω, ρε, θα ζωγραφίσω κάτι. Ό,τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι αυτό, εντάξει. Ξέρεις τι είναι αυτό που κάνεις? Όχι. Εντάξει, το έκανα λίγο ανορθόδοξα. Ανορθόδοξα. Καθολικά το κάνεις. Ανορθόδοξα το κάνεις καθολικά. Μαλάκα, η καλύτερη ατάκα που έχω ρίξει σε Γερμανό. Νομίζω ότι τελείωσα. Αυτό που κρατάει υποτίθεται ότι είναι αυτό που κατάλαβα ότι είναι η λέξη. Αλλά τι είναι αυτό? Να το γκουγκλάρω μία και να προσπαθήσω να το σώσω τελευταία στιγμή. Οκ, οκ, κάνω, κάνω. Τι είναι αυτό, ας πούμε? Θα επιχειρήσω να το ζωγραφίσω, περίμενε. Καλά, λοιπόν, πώς πήρες απόφαση και έκανες αυτό χωρίς να ξέρεις τι είναι? Εσύ μου είπες. Το έκανες. Όχι, το επέλεξες, ναι. Αλλά πώς κατάλαβες ότι είναι κάτι που κρατάει ένας άνθρωπος χωρίς να ξέρεις? Δεν ξέρω. Δεν ντουζά είναι, ρε. Γιατί ήξερες ότι είναι εργαλείο αυτό? Δεν ξέρω. Πώς το ήξερες? Πώς το ήξερες, ρε? Ακουγότανε σαν κάτι που κρατάς. Μαλάκα, έχεις τον Έλληνα μέσα σου, ας έρθει τα ασιάτικα. Κατάλαβες ότι είναι κάτι που κρατάει αυτό? Δώσε και IQ, μαλάκα. Είναι ουδέτερο, είναι μαστίγιο με λαβή και λεπτή λωρίδα από δέρμα. Ω, εκείνο! Ναι ρε μαλάκα, μπράβο. Δεν είναι όταν κάνεις ασίας εκείνες. Ω, εκείνο! Εντάξει. Δεν είναι ο Ρωνάς στο Σταυρό. Όχι. Όχι λέει, αφού εγώ το ζωγραφίζω. Σε λέω για να... Δεν σε ρωτάω ρε μπλάκα. Στο λέω. Για να μαντέψεις τη λέξη. Κάτσε μαλάκα, τώρα θα κάνω τη φάση μου, περίμενε. Έχω χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν ξέρω τίποτα. Τον έχω χαρακτηρίσει καχύποπτο, τον έχω χαρακτηρίσει χούλιγκαν. με βάση και μόνο την εμφάνισή του. Το ελληνικό σχολείο δεν με έχει μάθει τίποτα. Ωραίο. Νίκο, έλα. Είσαι μαλάκας. Γιατί? Γιατί σου βάζεις έναν αδίτη? Είναι εδώ η κοπέλα. Μπράβο, μάλλον. Μόλις παρατηρήσα ότι είναι άλλη λέξη και τώρα. Οκ, άμα βρεις την κανονική λέξη θα βρεις και αυτήν. Και σήμερα θα φτιάξουμε. Τι έκανα? Γιατί αυτός δεν είναι πορτοκαλάδα? Αυτό δεν είναι πορτοκαλάδα. Μάρκα είσαι άρθος, τι κάνεις? Γιατί με δυσκολεύεις? Όχι πορτοκαλάδα, η αδερφή της πορτοκαλάδας. Αυτό είναι ρε φίλε, αυτή η λέξη αρέσει και εσένα, δεν ξέρω, την έχεις χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Σαρακούν είσαι ρε μάνακα. Αυτό το σκύδι το Θεό είναι. Δεν τον κυνηγάνε στο GTA, απλά βλέπει αυτό. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Είπες ότι θα ζωγραφίσεις τίποτα ρατσιστικό. Γεμίσαμε μαύρους. Κινέζικη φιλοσοφία κερδίζει. Τι ακριβώς είναι αυτό μάνακα αυτό? Κάτι τέτοιο το βλέπω στα όνειρά μου, μαλάκα. Εκκλησιασμός. Γιατί είναι εκκλησιασμός αυτό? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Δεν πάει στην εκκλησία έτσι. Δεν έχει νόημα. Πλατσάμε. Μαλάκα, τι ωραία stickman κάνεις. Να σου καλά. Ρε. Σου έχει τύχει να ξεκινήσεις μια ζωγραφιά και να μην ξέρεις πώς να την τελειώσεις? Επίδραση άρωμα. Διαβάζω λέξεις. Θα βάλω αυτή που δεν διάβασα. Επίδραση άρωμα. Και εγώ το έχω κάνει πολύ σωστά τώρα, μαλάκα. Α, όντως. Ναι, ρε μαλάκα. Τέτοιο είχα και μωρό όταν ήμουν. Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Όταν ήμουν μωρός, λέω. Είναι ακόμα μωρό, είσαι ρε. Έτσι με φωνάζει η γυναίκα μου. Πώς. Τα μου τι θέλω. Την έβρισα μόλις. Α, το βρήκα. Α, έξω το που λέει. Α, ναι. Α, α. Εγώ το δημιούργησα. Μαλάκα, η ορθογραφία μου σκίζει τελευταία και γράφει στο καλατόπιτα. Ναι, ήταν, εντάξει. Ρε, τι ωραία ζωγραφίζει, Stickman, μάθε μου. Εδώ, εδώ. Και είναι εδώ η πατσαβούρα, ξέρω. Τι ωραία το έκανα. Φαντάσου να κάνει anime Stickman, να κάνει ουσιαστικά αυτήν normal. Και το δεύτερο καρέ να είναι αυτό. Να δώσεις έμφαση εδώ. Να δώσεις έμφαση εδώ. Εδώ είναι ένα σπίτι και μέσα είναι ο Πούτιν, ας πούμε. Εδώ έχει βάλει τα πόδια στο γραφείο, κάνει και το τσιγαράκι του, βάζει το μάνι. Και εδώ είναι αυτός εδώ που κάνουμε τώρα, που ζωγραφίζουμε. Σκαρφάλωσε και κοιτάζει από κάποιο μυστικό παράθυρο που σχεδίασε ο μηχανικός και έγραφε και αυτό. Πώς λέγεται αυτό, κατάσκοπος? Δεν ξέρω. Άμπραβο. Ρε μαλάκα, αυτό ήταν.
το μαλάκι. Πότε δείξα One Piece στην Ελλάδα, έδειξε ρε, είχε στην τηλεόραση παλιά One Piece. Ναι, αλλά είναι πολύ λίγα επεισόδια. Με το όνομα Drake. Με το όνομα Drake. Και ποιος ήταν ο Drake? Ο Λούφι. Και ο Ζόρο πώς ήταν? Δεν θυμάμαι. Μαλάκα, εγώ μπορώ να σου πω γιατί παράτησαν και δεν το συνέχισαν. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, τα πιο πολλά πράγματα που λέει δεν θα βγάζαν νόημα σε ελληνικά μάτια, ας πούμε, σε ελληνικά αυτιά. Και ο λάστιχο, πιστόλι, τι θα καταλαβαίνω και εμείς. Λάστιχο, πιστόλι. Αυτός δεν είναι ο Λούφι, αυτός είναι ο Λούφι από τα... ο Λίτλι. Ο Λίτλι. Τι αλάνι είμαι ρε, εγώ είμαι αυτός. Ναι. Με έκανες πολύ αλάνι ρε φίλε, αυτός ο χαρακτήρας νικάει το κάθε χαρακτήρα σε άνιμε. Τι να είπα ρε φίλε. Δεν θυμάσαι, έκανες μια καλή ρήμα η οποία είχε πολλές έννοιες μαζί. Και ήσουν τόσο περήφανος που πέταξες τα χέρια σου πάνω και είπες αυτή τη μία λέξη. Ρε, το είδες και πρόσφατα το βίντεο. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τι είπα. Προσπάθησε να... Τι θα έλεγες? Πες να το γράψω να πάρω πόντους. Όχι. Όχι είπα. Το όχι, δεν είπες όχι. Πίζω! Πίζω! Η πατσαβούρα. Πατσαβούρα, ρε. Αυτή θα είναι το πρότυπο μας. Το στάνταρ εργαλείο για να ζωγραφίσουμε κάτι. Λοιπόν, πολύ ωραίο game και χαρήκα που τα είπαμε, αλλά και ήταν πολύ ωραία, περάσαμε ωραία. Και εγώ ρε φίλε, αν και πιο πολύ μιλούσαμε για το game.